Ο Λόγος του Θεού είναι καθρέφτης. Και αυτό τον Λόγο τον διαβάζουμε για ποιον λόγο? Για να ακτινογραφήσει την καρδιά μας. Για να ενδοσκοπήσει την καρδιά μας. Και για να μας φανερώσει τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Το ελείπον, το στρεβλόν, το λανθάνο. Άρα λοιπόν αδελφοί, υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού και υπακούοντες εις Αυτόν, δηλαδή ταπεινούμενοι υπό της κρατειάς κύρας του Κυρίου μας, υπάρχει ανταμοιβή. Ποια είναι η ανταμοιβή, η μακαριότητα που απολαμβάνουμε από τον Θεό? Ξέρετε, σε αυτά τα τρία μαθήματα της περίοδου έχουμε κάνει πολλές αναφορές με τα παιδιά για τη μακαριότητα. Τι σημαίνει μακάριος? Ευλογημένος. Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Μήπως αυτός που έχει πολλά χρήματα? Μήπως αυτός που έχει πολλά ακίνητα? Μήπως αυτός που έχει εξουσία να διοικεί κάποιους ανθρώπους, λίγους ή πολλούς? Μα οι περισσότεροι το βράδυ κοιμούνται με ψυχοφάρμακα. Οι περισσότεροι το βράδυ παίρνουν ναρκωτικές ουσίες. Ποιος είναι μακάριος άνθρωπος? Αυτός που απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού και τη χαρά του ουρανού. Θέλεις να απολαμβάνεις την ειρήνη του Θεού και τη χαρά του ουρανού? Θέλεις ενώπιον Θεού και ανθρώπων να είσαι μακάριος? Υπέταξε την καρδιά σου εις τον Λόγο του Θεού και οδήγησε αυτήν εις την υπακοήν, γιατί τούτο σημαίνει ταπείνωσης.